να βρεις μια ωραία κοπέλα απέναντι, να ψιλοχορεύει, να λες τώρα ήρθε η ώρα, θα της κάνω καμάκι. Να πλησιάζεις και ξαφνικά να σηκώνει το χέρι στο έτσι και να βλέπεις τη μασχάλη από κάτω και να είναι γεμάτη τρίχα. Μα είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο και μάλιστα στην κόρη της Μαντόνα. Άμα είναι κόρη της Μαντόνα, νομίζω επιτρέπονται όλα. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Έχω την εντύπωση ότι και πριν κάποια χρόνια, δεν ξέρω αν ήταν η κόρη της Μαντόνα πάλι, και κάποια άλλη κοπέλα είχε ξεκινήσει να το κάνει μόδα. Γιατί ουσιαστικά η Μαντόνα πλασάρει μια μόδα. Η κόρη οπωσδήποτε έχει τους ανάλογους followers που θα ακολουθήσουν αυτή τη μόδα. Είχαν προσπαθήσει πάλι να το βγάλουν στη μόδα, αλλά δεν έπιασε δυστυχώς. Τώρα όμως έπιασε. Στην κόρη της Μαντόνα. Μα ξεμιλάμε για πολύ τρίχα. Βλέπετε και εσείς την τρίχα, έτσι. Ναι, για πολύ τρίχα σας λέω. Είναι λίγο απέσιο. Αλλά όχι λίγο, πολύ. Το κυρίως είναι ότι μαζεύονται μικρόβια εκεί και μυρίζει. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Επειδή εγώ ω ανήρ έχω κανονικά τρίχε στι μασχάλε. Όχι άλλο στι γυναίκε που στέλνει. Ναι, εντάξει, δεν είναι και μαζί. Άλλο εννοώ που στι γυναίκε δεν είναι καλό. Δεν τι έχετε στι γυναίκε διαφορετικά. Είναι το ορμονικό σα πρόβλημα. Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει διαφορά. Θε να πει ότι πρέπει να αφήσουμε τρίχε. Όχι ρε παιδάκι μου, απλά λέω να πούμε μου κάνει τίποτα. Αυτό. Αλλά δεν, εμένα δεν μ' αρέσει. Εγώ έχω συνηθίσει τη γυναίκα τα τελευταία χρόνια, εσείς θέτε σε αυτό, να είναι γυαλί. Γυαλί, δηλαδή ρε παιδί μου να μην έχετε μία τρίχα πάνω της. Αυτό το κάνετε εσείς, όχι εμείς. Εσείς το επιβάλλατε. Ναι. Γιατί θυμάμαι εγώ στη δεκαετία. Εντάξει, είναι και αντιαισθητικό. Πέντε τόνοι μετά από δεκαετία. Δεν έχει σημασία εσείς. Αλλά το θέμα είναι ότι στη δεκαετία 80 όμως όλες οι γυναίκες ήταν τριχωτές. Πολύ τριχωτές. Περίμενες στις μασχάλες, δεν θυμάμαι εγώ ποτέ. Με τριχωτές σου λέω. Τώρα, έχεις μπερδέψει. Εγώ τι έχω κάνει. Πάνω κάτω. Όχι, δεν είναι ότι η μουράτη αυτή που κάνανε τότε που κάνανε τις λωρίδες. Όχι, αλλά η Διάνα Τσεκόγια. Η μασχάλη δεν είναι χρόνια τώρα. Βρε ποιο η μασχάλη λέμε. Πόπο λέμε τι γινόταν. Μόνο κάτι χίπηδες βρε, σταμάτα. Τι χίπηδες παιδιά, αυτή είναι δεκαετία 70. Είναι πιο πριν. Δεκαετία 70. Τέλος πάντων, όπως βλέπετε κυρίες και κύριοι, εάν είσαι κόρη της Μαντόνα, δικαιούσε και μπορείς να αφήσεις στο τριχωτό της μασχάλης την τρίχα να πηγαίνει μέχρι τρώμα κάτω. Πω, 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 πω.